Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Ένα αναπάντεχο θέμα, στο πρώτο θέμα, μας έκανε να αναρωτηθούμε για διάφορα θέματα τα οποία άπτονται της περιοχής στην οποία ζούμε και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο. Το πρώτο θέμα, η εφημερίδα λοιπόν, προχθές είχε ένα αφιέρωμα στα θέματα των τεχνικών έργων που γίνονται στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Και καταλάβαμε ότι η όλη ανάπτυξη αυτών των πραγμάτων εκ μέρους της εφημερίδας έχουν σαν στόχο να υποτιμήσουν και να θέσουν σαν υπεύθυνο τον Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου, τον κύριο Πέτρο Τατούλη, με την έννοια ότι κάνει κακή διαχείριση, με την έννοια ότι κάνει κακές επιλογές. Δεν έχει σημασία τι, αλλά εμείς πήραμε την κυρία Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακού Διαμερίσματος Λακωνίας, την κυρία Ντία Τζανετέα, και η οποία είχε την καλοσύνη να μας δεχθεί στο γραφείο της για να τη ρωτήσουμε και να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις γύρω από αυτό το δημοσίευμα. Βέβαια, το δημοσίευμα μας έχει ορισμένα κενά, αλλά επειδή ξέρουμε ότι ο κύριος Τατούλης εμπνέεται από μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, την Πελοπόννησο, και επειδή τον έχουμε γνωρίσει από κοντά ότι είναι ένας άνθρωπος που παλεύει για τα συμφέροντα της Πελοποννήσου εμπράκτος. Γι' αυτό και θεωρείται ο καλύτερος, ο πιο πετυχημένος περιφερειάρχης στην Ελλάδα. Με αυτήν την έννοια θελήσαμε να διαλευκάνουμε και να πάρουμε εξηγήσεις για κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστά ή όχι. Θα μας μιλήσει όμως η κυρία Τζανετέα, η οποία έχει γνώση του θέματος, και όχι μόνο αυτό, αλλά και η περιφέρεια, η ίδια η περιφέρεια, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες έχουν ήδη εκδώσει ένα ψήφισμά τους, μία πρότασή τους, μία θέση τους, την οποία και εμείς θα την έχετε ήδη δει στην διάρκεια του δελτίου μας. Οπότε θα έχουμε περισσότερη δυνατότητα να αναλύσουμε κάποια πράγματα για να καταλάβουμε εμείς, δηλαδή εσείς και εγώ, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, αν όντως είναι κάτι στραβό ή αν όντως είναι κάτι κακό από την έννοια του δόλου εκ μέρους κάποιων δημοσιευμάτων, εκ μέρους κάποιων φημών. Δεν ξέρω, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό το πράγμα. Εμείς ξεκινάμε όμως τη διαδικασία να μάθουμε καταρχήν εάν αυτά που γράφει η εφημερίδα αληθεύουν. Κυρία Τζανετέα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχθήκατε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές βέβαια για τα έργα και για όλη τη διαδικασία. Από ό,τι ξέρω, η περιφέρεια Πελοποννήσου, εσείς δηλαδή όλοι, έχετε ήδη δημοπρατήσει πάνω από 150 έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά επειδή αναφέρονται στην εφημερίδα, αναφέρονται σε κάποια έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει στην Λακωνία και εσείς είστε καθήλυνα αρμοδία αντιπεριφερειάρχης. Θέλω να πιστεύω όμως ότι, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον και από ό,τι έχουμε πει κατά το παρελθόν, έχετε πλήρη γνώση των θεμάτων και έχετε πλήρη διαφάνεια, με την έννοια ότι δεν αρνηθήκατε ποτέ να μας δικαιολογήσετε τα πάντα σε λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν, με αυτή την προϋπόθεση που έχουμε, είμαστε κοντά σας και σας παρακαλούμε να μας πείτε, εσείς διαβάσατε βέβαια τα θέματα αυτά και έχετε πλήρη γνώση. Πέστε μας, καταρχήν, συμφωνείτε με κάποια από αυτά? Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα μέσα από την τηλεόραση του Ελλάδα να απευθυνθούμε και να απαντήσουμε στους Πελοποννήσιους συμπολίτες μας, στους Λάκωνες πολίτες, και όχι στο δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας. Αν μου επιτρέπετε, εμείς θα το
προβάλλουμε το ρεπορτάζ το δικό μας, θα το προβάλλουμε και από άλλα κανάλια που συνεργαζόμαστε στην Πελοπόννησο. Τα ξέρετε άλλωστε. Αναφέρομαι λοιπόν στους Λάκωνες πολίτες, τους Πελοποννήσους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, και σε αυτούς θα πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, για να μην υπάρχει ο παραμικρός συνδυασμός, γιατί το δημοσίευμα εμπεριέχει δόλο. Είναι ένα δημοσίευμα που κατά την άποψή μας στοχεύει στο να σπηλώσει την εντυμότητα του Περιφερειάρχη, αν θέλετε, και των συνεργατών του, και χρησιμοποιώντας την οικογένειά του. Είναι ένα δημοσίευμα το οποίο θέλει να κάμψει, κατά την άποψή μας, τη μεγάλη προσπάθεια την οποία γίνεται στην περιφέρειά μας. Και θέλω να θυμίσω σε όλους ότι ο Περιφερειάρχης, ο Πέτρος Τατούλης, για αυτή του την εντυμότητα τιμωρήθηκε από το πολιτικό σύστημα. Αυτό λοιπόν, σε αυτό στοχεύει το δημοσίευμα. Όχι, πέστε μας δύο λόγια, τι εννοείται τιμωρήθηκε. Στο παρελθόν, όταν ήταν υφυπουργός πολιτισμού. Είναι τιμωρία υπέστη. Τότε βγήκε. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή, κύριε Φιλίππο. Είχε κάποιες αντιρρήσεις. Να αναφερθώ σε γεγονότα που γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Ας αναφερθούμε όμως σε αυτά τα γεγονότα σήμερα. Ναι. Σήμερα λοιπόν μιλάει το συγκεκριμένο δημοσίευμα και αναφέρεται σε έργα της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά κυρίως έργα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. Παρόλα αυτά. Έρχεται στο μεγάλο έργο του Γήθιο Αερόπουλη Γερολιμένα, που για μας είναι έργο σημαντικό, είναι έργο σημαία και που το δημοκρατήσαμε. Δεν θέλω να αφήνουμε σκιές στην όλη συζήτησή μας. Όταν λέμε επί υπουργείας του στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο κύριος Τατούλης πραγματικά είχε βάλει το στήθος του μπροστά και ήρθε σε αντιπαράθεση με την κεντρική εξουσία, την πολιτική κεντρική εξουσία. Είναι τότε γραμματέα, το Γενικό Γραμματέα, γιατί ήθελε, και μάλιστα την αντιπαράθεσή του την είχε εκφράσει εγγράφως προς τον τότε Πρωθυπουργό για πράγματα τα οποία είχαν παραλείψει και διάφορα τέτοια. Δεν θέλω να πω ότι είχε να κάνει με το αν, γιατί δεν προχωράμε κάποια έργα τα οποία τα δικαιούται η περιοχή μας, ο τόπος μας, η Ελλάδα μας. Ωραία. Συνεχίστε. Θέλω λοιπόν εν ολίγης και κλείνοντας αυτή την παρένθεση που κάναμε όσον αφορά την εντυμότητα του Περιφερειάρχη, να πω ότι προσπαθούν διάφοροι κύκλοι και οργανωμένα συμφέροντα να πλήξουν την εντυμότητα του Περιφερειάρχη και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ερχόμενοι λοιπόν στα έργα στα οποία αναφέρονται και στις αναθέσεις των έργων, θέλω λοιπόν να πω το εξής. Το έργο Γήθιο Αρεόπολη Γερολιμένα, που είναι ένα έργο 11,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, δημοπρατήθηκε εδώ, στη Λακωνία. Και επειδή είναι ένα έργο πάνω από 5 εκατομμύρια, είναι ο διαγωνισμός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, που σημαίνει ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοπρατήθηκε, να σας πω δε ότι είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Και στα τεχνικά επιμελητήρια νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, θα σας πω, βέβαια, παντού. Ότι υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το έργο, που ήρθαν εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, και πήραν τα τεχνικά δελτία και γενικότερα τα τεύχη δημοκράτησης, ναι. Τα οποία τα παίρνουν εν υπογράφος. Εν υπογράφος 62 εταιρείες. Τόσο ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο. Από αυτές κατέβηκαν στο διαγωνισμό και πήραν μέρος στο διαγωνισμό περίπου 6 ή 8, αν θυμάμαι καλά, εταιρείες. Η εταιρεία η οποία έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση είναι η εταιρεία η οποία πήρε το έργο. Και πριν υπογραφεί η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, την Gastat, για την οποία γίνεται λόγος, έχουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, τον προσυμβατικό έλεγχο που έγινε από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και εγκρίθηκαν τα πάντα όσον αφορά την νομιμότητα. Mm-hmm. Και
Όταν είχαμε λοιπόν την έγκριση νομιμότητας, τότε υπεγράφει και η σύμβαση. Η οποία και αυτή δεν περνάει από το Ελληνικό Συνέδριο. Γι' αυτή μιλάμε. Ναι. Όταν γίνεται μία δημοπρασία, πρώτα γίνεται και πριν υπογραφεί η σύμβαση, έχουμε τον έλεγχο νομιμότητας. Και η συγκεκριμένη λοιπόν εταιρεία, η Καστάτ, στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα και που είναι ο Βασίλης ο Τετούλης, ο αδερφός του Περιφερειάρχη, μαζί έγινε κοινοπραξία με άλλες 2-3 εταιρείες που δεν θυμάμαι ποιες είναι. Δεν είναι μόνο σε αυτή την εταιρεία. Συγγνώμη, πόσα χρόνια ο κύριος Τατούλης, ο Βασίλης ο Τατούλης, έχει τεχνικές εταιρείες και λοιπά και ασχολείται με τεχνικά έργα? Δεν μπορώ να σας πω. Νομίζω ότι είναι... Ακριβώς, είναι κάποιες δεκαετίες. Ο Τατούλης σε ανύποπτο χρόνο έναντι της εκλογής του Πέτρου του Τατούλη ως Περιφερειάρχη. Το 80 δεν είχε τελειώσει ακόμη τις ιατρικές του σπουδές ο Πέτρος ο Τατούλης. Σωστό. Άρα είναι μια εταιρεία που είναι χρόνια, που όπως όλες οι άλλες εταιρείες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες. Έχουν συμμετάσχει η συγκεκριμένη εταιρεία και σε άλλες δημοπρασίες και έχει αποκλειστεί, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Δεν μπορεί κανείς, και θέλω να το τονίσω αυτό προς κάθε κατεύθυνση, να αναθέσει ένα έργο και μάλιστα τέτοια έργα μεγάλα που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια, που είναι 10 και 20 εκατομμυρίων ευρώ. Έγινε η διαδικασία, είναι ξεκάθαρη, διάφανη, τα πάντα αναρτώνται στο διάβια και δεν υπάρχουν στοιχεία που να μπορέσει κάποιος να πει ότι δεν έγινε με νόμιμη διαδικασία. Που σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια τετριμένη, ας το πούμε, διαδικασία που όλοι έχουν το δικαίωμα και νομίζω ότι είχε αναρτηθεί και στο διάβια και παντού. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Εάν δεν αναρτηθεί στο διάβια, τότε δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή κάποιος μπορεί να το προσβάλλει. Το ότι είναι αδελφός του Περιφερειάρχη, ένας εργολάβος, όπως είναι η εταιρεία αυτή που λέμε του Βασίλη του Τατούλη, είναι, δηλαδή αν ήταν παράνομο ή παράτυπο ή είχε κάποιον δόλο, δεν θα αντιλαμβανόταν αυτό το πράγμα το Ελεγκτικό Συνέδριο? Δεν υφίσταται θέμα νομιμότητας. Όχι, εγώ ρωτάω εάν. Δεν υφίσταται θέμα νομιμότητας. Δεν υφίσταται. Όχι κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Βασίλης ο Τατούλης, η εταιρεία του Βασίλη του Τατούλη, τι θα έπρεπε να κάνει, να κλείσει επειδή το 2011 εξελέγει ο αδερφός του Περιφερειάρχης? Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Σημασία έχει λοιπόν να μιλήσουμε, να απαντήσουμε όχι στο δημοσίευμα. Όχι, παίρνουμε αφορμή το δημοσίευμα. Στους Λάκωνες πολίτες, στους Πελοποννήσιους πολίτες και να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ανάθεσης. Έχει γίνει το έργο αυτό που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και περιμένουμε να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Είναι μια κοινοπραξία που έχει πάρει, δεν είναι μόνο η εταιρεία Καστάτ, είναι κοινοπραξία εταιριών. Να ρωτήσω κάτι έτσι παρεπιπτόντως για τη συζήτησή μας. Μήπως υπάρχουν και αντιλακωνικά συμφέροντα? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν υποκρύπτονται διάσπιπτος. Δεν ξέρω τι συμφέροντα και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω και να πω τι συμφέροντα υποκρύπτονται. Ξέρω ότι είναι μια οργανωμένη προσπάθεια η οποία φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό περιμέναμε γιατί μας έλεγαν με κάποιο τρόπο κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν το κύριο του Περιφερειάρχη. Και που υπάρχουν... Εννοείται ότι είχατε απειλές? Όχι, δεν είχαμε απειλές, αλλά μικρή είναι η κοινωνία της Πελοποννήσου. Μπορούμε να μαθαίνουμε διάφορες κινήσεις που γίνονται. Κυρία Τζανετέα, στο θέμα της λειτουργίας του γραφείου τύπου, καλώς βέβαια, της περιφέρειας, και πολύ καλώς το έκανε, θέλω να μας κάνετε τη διευκρίνηση, κατήργησε το γραφείο τύπου ή έγινε κάποια άλλη διαδικασία? Όχι, δεν κατήργησε το γραφείο τύπου, αλλά λόγω του μνημονίου υπήρξαν περικοπές όσον αφορά τις θέσεις. Το 12, δηλαδή, ναι, τέλος του 12. Υπήρξαν περικοπές όσον αφορά τις θέσεις, ναι, που θα μπορούσε κάποιος, τους υπαλλήλους που θα μπορούσε κάποιος να τους διατηρήσει στο γραφείο τύπου. Έγινε λοιπόν περικοπή των θέσεων κατά δύο άτομα
Και σε αυτή την περίπτωση απολύθηκε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου να απολύσει κάποια άλλα παιδιά που δουλεύουν εκεί, απέλυσε την κόρη του. Ακριβώς, λόγω μνημονίου και όχι λόγω καλλικράτη. Περικοπή κατά δύο άτομα. Μάλιστα. Και απέλυσε την κόρη του αντί να απολύσει κάποια άλλα παιδιά. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Δηλαδή, απλώς είχαμε ένα δικό μας, γιατί στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, από ό,τι είναι γνωστό, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή να μου το διαψεύσετε, στα διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων εταιριών που συνήθως υπάρχουν, αλλά και γενικά στις εταιρείες, δεν μπαίνουν άσχετοι ξένοι άνθρωποι, μπαίνουν γνωστοί, συγγενείς, φίλοι, οι οποίοι κοιτάζουν τα συμφέροντα της εταιρείας. Λοιπόν, εννοείται αυτό. Αλλά είναι όλα τα παιδιά του Πέτρου Τατούλη, πρέπει να πούμε ότι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούσε να, και ως βουλευτής και ως υπουργός, να είχε κάνει αυτό που έχουν κάνει οι περισσότεροι πολιτικοί, να διορίσουν τα παιδιά τους σε οργανισμούς. Α, γεγονός είναι ότι δεν έχει κάνει. Δεν το έκανε αυτό, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Εγώ θέλω να σταθώ και να πω ότι τα συγκεκριμένα έργα στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη εφημερίδα και που έχουν να κάνουν με τη Λακωνία, δημοπρατήθηκε το μεγάλο έργο εδώ, δημοπρατήθηκε από την τεχνική μας υπηρεσία με διάφανη διαδικασία και με σύνομες διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο, με όσα ορίζει ο νόμος. Και δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα, δεν μπορώ εγώ να δώσω έργο πουθενά, όπου και να το επιθυμώ, γιατί η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Θέλετε να μας πείτε ότι όλα αυτά τα έργα που αναφέρονται, γιατί αναφέρεται και η παράκαμψη της Ελασίας, δηλαδή η επισκευή, Τρίπολη Σπάρτη, όπως αναφέρεται. Έγινε σαν... με διαγωνισμό. Έγινε με διαγωνισμό. Έγινε με διαγωνισμό και μάλιστα σε αυτή την εταιρεία. Με ελάχιστο χρήμα. Με ελάχιστα χρήματα, όχι με τα 25 εκατομμύρια την πρόταση την οποία εμείς είχαμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Με 2,5 εκατομμύρια έγινε με διαγωνισμό, με την προσφορότερη προσφορά. Και μάλιστα σε αυτή συμμετέχουν και Λάκωνες, εδώ επιχειρηματίες, και είμαστε πραγματικά ευτυχείς που ένα έργο που είναι στη Λακωνία δουλεύεται από Λάκωνες. Άλλωστε και η εταιρεία που ανέλαβε έχει πετύχει στο διαγωνισμό αυτόν, δηλαδή να αναλάβει την κατασκευή του έργου Γήθιο Γερολιμένας, και εκεί ντόπιοι εργολάβοι, ας το πούμε, όχι εργολάβοι αλλά υπεργολάβοι, θα ασχοληθούν και θα κατασκευάσουν το έργο. Εκείνο που έχει σημασία και θέλω να το τονίσω, ότι τα μεγάλα έργα τα οποία εμείς έχουμε πετύχει να γίνουν στη Λακωνία είναι έργα τα οποία αφενός μεν θα βελτιώσουν τις υποδομές μας στον τόπο μας και είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αφετέρου θα δώσουν δουλειά και χρήμα στην τοπική κοινωνία, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, και αυτό είναι για μας το ζητούμενο. Και το ζητούμενο και το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ του τόπου, γιατί η υποδομή πάντοτε προσφέρει σε έναν τόπο ό,τι το καλύτερο μπορεί. Αν μας ενδιαφέρει να γίνει ένα σωστό έργο και να αποδοθεί γρήγορα στους πολίτες. Τι έχετε να μας πείτε για την ίδρυση της ασφαλτοδυναμικής, η οποία μετά από την ίδρυσή της αμέσως έλαβε μέρος σε διαγωνισμό κλπ. Για την επίστρωση ασφαλτικών ταπίτων κλπ. Όταν δημιουργείται μία εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να λάβει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαγωνισμός έγινε. Ασφαλώς θα λάβανε μέρος και άλλες εταιρείες τέτοιες. Πάντα λαμβάνουν. Δεν μπορεί να λάβει μόνο μία εταιρεία. Όταν είναι μία εταιρεία, είναι άκυρος και ο διαγωνισμός. Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός. Ναι, επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός. Και έχουμε επαναλάβει και εδώ πολλές φορές και εμείς διαγωνισμούς, γιατί ήταν μόνο μία εταιρεία, για να πετύχουμε την καλύτερη τιμή για τα έργα μας. Η κόρη, η οποία ήταν στην περιφέρεια σαν υπάλληλος που είχε διοριστεί από τον πατέρα της, την οποία όμως απέλυσε αμέσως μόλις έγινε διευκρίνηση στον Καλλικράτη ότι δεν έχουν δικαίωμα κάποιοι
να είναι διορισμένη. Δεν υπάρχει, όχι, δεν είναι, δικαιολογούσε την ύπαρξη γραφείου τύπου. Γραφείου τύπου, αυτό ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτομάτως παραιτήθηκε, έφυγε από την περιφέρεια. Ναι, το με απολύθηκε από την περιφέρεια. Ναι. Ναι. Άρα να πω, δεν υπάρχει και εκεί κάποιος δόλος, το ότι ένα γραφείο τύπου προσπαθούν να το έχουν άνθρωποι εμπιστοσύνης της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας, αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί αν δεν έχει, δηλαδή τι θα βάλουνε; Θα βάλουνε του αντίπαλου δέους ανθρώπους; Εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα, δεν χρειάζεται να μπούμε. Όχι, τα λέμε, κυρία Τζανετεά. Το θέμα είναι να σου πω κάτι άλλο. Θα μπορούσε να έχει απολύσει κάποιο άλλο άτομο. Απέλυσε την κόρη του. Ναι, σωστό. Αλλά και πέραν αυτού, δεν είναι αυτονόητο για το ευρύ κοινό, οι οποίοι δεν ξέρουν αυτές τις λεπτομέρειες. Για μένα και για εσάς είναι αυτονόητο. Και σας μιλώ ειλικρινά, ντρέπομαι που κάνω και τέτοιου είδους ερωτήσεις. Όχι, καλό είναι να γίνονται όλες οι ερωτήσεις, και όταν κάποιος δεν έχει να φοβηθεί κάτι, μπορεί να απαντήσει ευθέως. Εμείς λοιπόν εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Λακωνίας, που είμαστε μέρος της περιφέρειας, σας λέμε ευθέως ότι τα έργα τα οποία εμείς έχουμε δημοπρατήσει και γίνεται λόγος για αυτό το έργο και κυρίως για το έργο του Γύθια Ρεόπολη Γερολιμένα, έγινε με δημοπρασία, με πολλές συμμετοχές, με διάφανη διαδικασία και έχουμε έγκριση νομιμότητας από παντού. Δεν θέλω καθόλου πλέον να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να σας πω ότι χρησιμοποιήθηκε ότι αναφέρεται ότι ο κύριος Στατούλης, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, παρόλα αυτά σαν περιφερειάρχης εξελέγει με την υποστήριξη και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι εις βάρος του κύριου Στατούλη ή είναι υπέρ του; Τι ακριβώς έχει συμβεί; Τι εννοεί η εφημερίδα; Όχι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας ρωτώ όμως γιατί σε εσάς, εσάς Φερμπίν, ξέρω ότι εσείς έχετε στηριχθεί και είσαστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά συμμετέχετε και ενεργά σε ορισμένες εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη μεριά όμως ο κ. Ζατούλης σας έχει στα όπα-όπα. Αυτό σημαίνει ότι επειδή τον στήριξε και το ΠΑΣΟΚ και το λαός έπεται ότι έπαψε να είναι ένας αντικειμενικός περιφερειάρχης; Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Εμάς, το δικό μας συνδυασμό, κύριε Φελούρη, το στήριξαν οι πολίτες της Πελοποννήσου. Πέρα λοιπόν από χρήσματα και αποστηρίξεις που είχαμε από κόμματα, οι πολίτες της Πελοποννήσου έδωσαν τη δυνατότητα σε εμάς και στον Πέτρο τον Τατούλη να μπορέσει να αναλάβει την Πελοπόννησο. Αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Δουλεύουμε σκληρά. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Και εκείνο που θέλω να πω, αντί να απαντάμε στο δημοσίευμα της εφημερίδας, το οποίο στοχεύει εκεί που στοχεύει και νομίζω οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν, σε λίγο θα έχουμε εκλογές, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα ζητήματα είναι και πολιτικά, αλλά θέλω λοιπόν να σας πω ότι εκείνο που έχει για μας σημασία είναι να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους, να βρούμε πόρους, να μοχλεύσουμε κεφάλαια και αντί να απαντάμε σε αυτό, μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το οποίο θα κάνουμε αύριο εδώ, για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και θα γίνει και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, όπου θα συζητήσουμε για νέα έργα και για ένταξη, για το αναπτυξιακό νόμο που με δική του πρωτοβουλία ο Περιφερειάρχης για πρώτη φορά το φέρνει στην Πελοπόννησο με 130 εκατομμύρια ευρώ και όλοι μαζί με τους δημάρχους θα συμφωνήσουμε ποια θα είναι τα έργα που θα εντάξουμε εμείς στην Λακωνία ή άλλοι στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Γίνεται λοιπόν μια σκληρή προσπάθεια, μια δύσκολη προσπάθεια σε δύσκολες εποχές και βέβαια αντιλαμβάνομαι, κύριε Φελούρη, ότι αυτή την προσπάθεια προσπαθούν κάποιοι να την ανακάμψουν. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να πλήξουν, θα τελειώσω με αυτό που άρχισα, να πλήξουν το προφίλ του Περιφερειάρχη και να πλήξουν και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Εμείς θα απαντήσουμε με το έργο μας, γι' αυτό θα μας κρίνουν άλλωστε οι πολίτες. Θα μας κρίνουν για το έργο το οποίο θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας. Θα κριθούμε από τους πολίτες και δεν θα κριθούμε ούτε... Εκ του αποτελέσματος θα κριθεί. Εκ του αποτελέσματος και δεν θα κριθούμε από αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα για ίδιο συμφέρον. Είναι αληθεύει ότι αυτή τη στιγμή ο Περιφερειάρχης βρίσκεται στο Ισραήλ για διαπραγματεύσεις γύρω από αναπτυξιακά θέματα στην Πελοπόννησο. Ταξιδεύει για το Ισραήλ, βρίσκεται στο Ισραήλ, όπου εκεί υπάρχει, συμμετέχουμε σαν περιφέρεια σε μια έκθεση που γίνεται εκεί στο Ισραήλ, αλλά και με διάφορους παράγοντες της περιοχής. Θα προσπαθήσει ο κύριος Περιφερειάρχης, θα μιλήσει για εξαγωγές, για κεφάλαια, για να δούμε με ποιον τρόπο θα βοηθήσουμε την αναπτυξιακή πολιτική στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια, γιατί οπωσδήποτε αυτή η προσπάθεια για όλους μας είναι καλό. Θέλω να πιστεύω ότι τι θα θέλατε να πείτε μάλλον σαν τελικό μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στους τηλεθεατές μας, στους Λάκωνες, και να τους διαβεβαιώσω, και στους Πελοποννήσιους όλους, να τους διαβεβαιώσω ότι κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτή την προσπάθεια θα ζητήσουμε από τους πολίτες να την αποτιμήσουν στο τέλος της θητείας μας.